Συμπληρώνονται σήμερα 107 έτη από την απελευθέρωση της πόλης μας. Τιμούμε τις θυσίες και τους αγώνες των προγόνων μας που έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Με ενότητα και ομοψυχία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις, έχοντας πάντοτε ως παρακαταθήκη την ένδοξη ιστορία του τόπου μας. Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν σήμερα στις επιτυχιακές εκδηλώσεις, στις μαθήτριες, στους μαθητές, στους καθηγητές, στο στρατό μας, στις φιλαρμονικές, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στον Ερυθρό Σταυρό. Συγχαρητήρια σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό το τριήμερο γιορτάζει όλη η μαφία την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Σήμερα η Βέρεια, αύριο η Νάουσα, μεθαύριο η Αλεξάνδρεια. Έχουμε χρέος όχι μόνο να διαφυλάξουμε όλα όσα μας παρέδωσαν οι προηγούμενοι, αλλά και υποχρέωση να παραδώσουμε στους επόμενους μια καλύτερη μαφία και μια καλύτερη πατρίδα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. 107 ελευθέρεια της πόλεως της Βέρειας. Χρόνια πολλά στη Βέρεια, 107 χρόνια ελεύθερη Βέρεια. Η μέρα σήμερα μεγάλη, η μέρα μνήμης, η μέρα χαράς και η μέρα περισυλλογής. Η μέρα μνήμης να θυμηθούμε τους προγόνους μας που αψηφώντας τους κινδύνους και την ίδια τους τη ζωή δώσανε αγώνες για να είναι σήμερα η πόλη ελεύθερη και όλοι εμείς. Η μέρα χαράς γιατί πράγματι η χώρα σιγά σιγά ξεπερνάει την κρίση και πηγαίνει στη νέα εποχή δυνατή και αισιόδοξη. Και η μέρα περισυλλογής που σημαίνει ότι όλοι μας αλληλέγγυοι, όλοι οι Έλληνες αλληλέγγυοι και ενωμένοι να πάμε απέναντι στις προκλήσεις των καιρών, της εποχής και της γείτονος χώρας της Τουρκίας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, να φανούμε δυνατοί και να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Ελλάδα και ως έθνος δυνατοί εις τους αιώνας των αιώνων. Χρόνια πολλά στη Βέρεια. Σήμερα όπως και κάθε χρόνο είμαστε εδώ για άλλη μια φορά να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει του αίματος, έχουν χαθεί ζωές για να είναι ελεύθεροι. Θα ξεκινήσω πρώτα η Μακεδονία από τον τουρκικό ζυγό και ερχόμαστε στην Ιμαθία σήμερα εδώ στη Βέρεια, αύριο στην Νάουσα και μεθαύριο στην Αλεξάνδρεια. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους εύχομαι να μην... Πραγματικά είμαι και σε μία θέση, όπως και πολλοί από εμάς, να μην το πω, χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και η Μακεδονία, δεν το λέω εγώ όλοι, αλλά όλοι οι Μακεδόνες είναι μία και ελληνική. Σας ευχαριστώ.